ετήσια αγρυπνία που εξήγηλε χθες ο Μητροπολίτης Μόρφη, προκαλώντας μάλιστα και αντιδράσεις. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή βρίσκεται αστυνομική δύναμη προκειμένου να τηρηθούν τα όσα προβλέπουν τα διατάγματα. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα. Ο Μιχάλης Κυβιδιώτης είναι εκεί. Έλα, Μιχάλη, τι ακριβώς συμβαίνει? Καλησπέρα σας. Χρήσατε να κάνουμε αρχή πρώτα με το, σε συνέχεια του ρεπορτάζ μας, να αναφέρουμε πως με την αναφορά πως ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος μετά το τέλος της Ιεράς Συνόδου έφυγε και δεν παρέστη στο μεσημεριανό που παραχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος. Να πούμε πως επανήλθε ο Μητροπολίτης Μόρφου με ανακοίνωσή του δηλώνοντας τη διαφωνία του με το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Κύπρου στο θέμα του εμβολιασμού. Στην ανακοίνωσή του, ο Μόρφου Νεόφυτος πληροφορεί ότι η σύσταση που περιλαμβάνεται για εμβολιασμό των πιστών δεν είναι ομόφωνη απόφαση των μελών της Ιεράς Συνόδου, όπως έχει ανακοινωθεί, αφού διατηρεί τις επιφυλάξεις του ως προς τα συστατικά για τη δράση των συγκεκριμένων εμβολίων που ετοίμασαν και ετοιμάζουν μεγάλες φαρμακευτικές βιομηχανίες. Άρα, βλέπουμε, Χρυσάθε, πως στην Ιερά Σύνοδο δεν ήταν ομόφωνες όλες οι αποφάσεις, αφού στο θέμα του εμβολιασμού ο Μητροπολίτης Μόρφου έχει τη δική του γνώμη. Έχει τη δική του γνώμη ο Άγιος Μόρφου. Αντιπαραβάλλοντάς την με τη γνώμη των επιστημόνων. Έτσι, ο ίδιος ξέρει καλύτερα γιατί δεν εμπιστεύεται τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα εμβόλια. Ωραία. Τώρα, πες μας λίγο τι συμβαίνει εκεί, Μιχάλη. Είναι έντονη η αστυνομική παρουσία? Είχαμε σεβασμό στα διατάγματα? Τι διαπίστωσες στο ρεπορτάζ σου? Να σας περιγράψω, Χρήστα, δεν ξέρω αν φάνηκε στο πλάνο μου αυτή τη στιγμή που έφτασαν πιστοί που κρατούν κουβέρτες και μαξιλάρια για να διανυκτερεύσουν στη Μονή, όπως κάλεσε και ο Μητροπολίτης Μόρφου, αφού μετά τις 9 το διάταγμα της κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ και κάλεσε τους πιστούς όσοι θέλουν να διανυκτερεύσουν εδώ μπορούν να το κάνουν και να φέρουν τον εξοπλισμό τους. Κάτι που είδαμε και τώρα. Τώρα έξω από τη Μονή υπάρχει αστυνομική δύναμη, υπάρχουν περιπολικά, υπάρχουν, ενώ το σημείο έχει επισκεφθεί και ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λευκωσίας, ώστε να δει και ειδήσω μας στην κατάσταση και να αξιολογήσει τους κινδύνους. Να πούμε πως η πληρότητα εντός της εκκλησίας είναι όσο αναλογεί το τετραγωνικό μέτρο και οι περισσότεροι πιστοί βρίσκονται έξω, στο εξωτερικό χώρο. Άρα τηρήθηκε και το διάταγμα στο χώρο, έτσι. Δεν ξέρουμε τον αριθμό. Ακριβώς. Αυτό έχει τηρηθεί. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι πόσοι θα διανυκτερεύσουν απόψε στη Μονή. Ενώ υπάρχουν και πάρα πολλοί πιστοί που έρχονται, προσκυνούν, μένουν λίγα λεπτάκια και φεύγουν, έτσι ώστε να προλάβουν και το σχετικό διάταγμα για απαγόρευση της κυκλοφορίας. Χρήσατε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι καλά που τηρούνται τα διατάγματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το γεγονός ότι χρειάστηκε να πάει αστυνομική δύναμη τώρα εκεί. Προσπαθώ τώρα να μην κάνω κανένα σχόλιο. Δώστε μου παρακαλώ μια εικόνα άνευ σχολείου. Αντί να κάνω σχόλιο, καλύτερα να δούμε αυτή την εικόνα.